με μεγαλύτερη αισιοδοξία αντιμετωπίζουν στο Υπουργείο Οικονομικών και τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, παράλληλα και στον κλάδο των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, την προοπτική μια πραγματική διασταύρωση και του εντοπισμού των ανασφάλιστων ΙΟΤΑΧΗ. Η Γενική Γραμματεία Εσόδων, έχοντα ολοκληρώσει τη διαδικασία τη ηλεκτρονική διασταύρωση, έχει αποστείλει χιλιάδε ειδοποιητήρια σε ιδιοκτήτε ανασφάλιστων ΙΟΤΑΧΗ, επιδιώκοντα τη συμμορφωσή του μέσω τη επίσπευση τη διαδικασία των διοικητικών κυρώσεων. Ο ιδιοκτήτης του οχήματος που λαμβάνει το ειδοποιητήριο υποχρεούται να προχωρήσει στην ασφάλιση αστικής ευθύνης από την κυκλοφορία του οχήματος, προσκομίζοντας όμως το ηλεκτρονικό παράβολο υπέρ του δημοσίου συνολικού ύψους, 250 ευρώ. Η ασφαλιστική εταιρεία εξετάζει αν το όχημα που πρόκειται να ασφαλιστεί έχει εντοπιστεί ως ανασφάλιστο και υποχρεούται να απαιτήσει το ηλεκτρονικό παράβολο. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Συλλόγου Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών, Ιωαννίνων, Αλέξανδρο Ιωάννου, ο αριθμό των ανασφάλιστων ΙΟΤΑΧ που κυκλοφορούν παρανόμω φτάνει τι 200.000 σε όλη τη χώρα. Με τον ίδιο να εκφράζει συγκρατημένη αισιοδοξία ότι αυτή τη φορά η προσέλευση των ιδιοκτητών θα είναι μεγαλύτερη από τις προηγούμενες. Αυτή τη φορά είμαστε αισιοδοξοί ότι θα γίνει ο έλεγχος ουσιαστικά. Ε, το Υπουργείο Οικονομικών έχει φροντίσει ε, να ελέγξει Ηλεκτρονικά μέσα από την υπηρεσία του, που είναι η Διεύθυνση Ελεκτρονική Διακυβέρνηση, όλα τα οχήματα που κυκλοφορούν στην Ελλάδα με ελληνικού αριθμού. Έχουμε διαπιστώσει ότι έχουν γίνει έλεγχοι σε πειραματικό επίπεδο ε, και ευελπιστούμε ότι θα έχουμε αποτελέσματα. Ε, από τα στοιχεία, μέχρι στιγμή που μαθαίνουμε, έχουμε δει ότι υπάρχουν 150 με 200 χιλιάδε ανασφάλιστα οχήματα στην Ελλάδα. Ε, πιθανόν να προκύψουν προβλήματα για ασφαλισμένου που είναι κανονικά ασφαλισμένοι, αλλά υπάρχουν κάποια λάθη στο ασφαλιστήριο εξαιτία κάποια μικρή ε, ε, λανθασμένη καταχώρηση. Αυτά όμω θα επιληθούν. Έχει γίνει ε, ο έλεγχο ώστε να επιληθούν αυτά τα θέματα και να μην υπάρξουν ε, πρόστιμα για αυτού του ανθρώπου. Τα τελευταία χρόνια, τα ασφάλιστα ευθύνη για τα οχήματα έχουν μία μείωση τα τελευταία πέντε χρόνια πάνω από 50%. Οπότε δεν μπορώ να, λάβω, να θεωρήσω ότι για λόγους οικονομικής αδυναμίας δεν μπορεί κάποιος να συνάψει ένα ασφαλιστήριο. Επιπλέον, όλοι οι διαμεσολαβητές μπορούν να παρέχουν ασφάλιση ακόμα και μηνιαία. Πράγμα που συνδεράμε στην ασφάλιση του οχήματο με πολύ μικρό κόστος. Οπότε το, τα οικονομικά δεδομένα δεν μπορώ να τα θεωρήσω πλέον ως παράγοντα να μένει κάποιος ανασφάλιστος ε, Δυστυχώ, ε, δεν υπάρχει ασφαλιστική συνείδηση στην Ελλάδα. Ε, δεν κατανοεί η ανασφάλιστοι ότι είναι πολύ σοβαρή η ευθύνη που έχουμε όταν οδηγούμε ένα όχημα και προκαλέσουμε το ατύχημα. Δεν ξέρουμε, δεν έχουμε κάνει συμφωνία με κάποιον που θα προκαλέσουμε ποτέ ατύχημα. Ο χάρτη τη διαμεσολάβηση για το 2018, οι φορολογικέ και ασφαλιστικέ αλλαγέ και η ευθύνη των οργανωμένων δικτύων αποτελούν τη θεματολογία στο μεταξύ τη ημερίδα που πραγματοποιείται την Τετάρτη στο ξενοδοχείο Διλάκα από τον Σύλλογο Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Ιωαννίνων. Το πρώτο θέμα είναι η Insurance Distribution Directive, η οποία έχει σχέση με την ασφαλιστική διαμεσολάβηση. Είναι μια κοινοτική οδηγία η οποία θα εφαρμοστεί στην Ελλάδα μέχρι το Φλεβάρι του 2018. Θα αφορά όλα τα δίκτυα διανομή. Θα είναι ενιαία. Ε... Εμείς σαν επαγγελματίες ασφαλιστές της πόλης ε, την ε, επιμόρφωση των ε, μελών μας. Ε, θέλουμε να είμαστε ενημερωμένοι για το αύριο, για την ε, νέα μορφή διαμεσολάβησης που θα μας έρθει σε λίγο καιρό. Αγωνιζόμαστε σε ένα πλαίσιο που δεν μας προστατεύει σαν επαγγελματίες διαμεσολαβητές. Ε, εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να υπογράψουμε όλες τις προσυμβατικέ συμβάσεις όταν συνάπτουμε ένα ασφαλιστήριο. Ε, Δυστυχώ, έχουμε παρατηρήσει ότι δεν γίνεται από τα άλλα δίκτυα διανομή των ασφαλιστικών προϊόντων η ίδια διαδικασία. Ε, δεν προστατεύεται ο καταναλωτή. Οι προδιαγραφέ των επαγγελματιών ασφαλιστών είναι πάρα πολύ υψηλέ πλέον σε όλη την Ελλάδα, όχι μόνο στα Γιάννα, σε όλη την Ελλάδα. Ε, αγωνιζόμαστε να είναι οι ίδιοι κανόνε για όλου.